Μπήκαμε εμείς στην κούρσα που λέγεται ειδικό σχολείο. Τι θέλω να πω. Εμείς, όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε καμιά παρέμβαση στο θέμα του ειδικού σχολείου. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος, έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες και προχωράνε. Απλώς, όταν ερωτήθηκα γιατί θα πήγαινα στην Αμερική και ως γνωστό οι Αμερικάνοι, οι ηχιώτες, δηλαδή, δίνουν κάτι χρήματα σχετικά είτε στην περιφέρεια είτε στο Δήμο, σκέφτηκα ότι θα ήταν μια καλή πρόταση να τους πούμε να κάνουν τη μελέτη στο ειδικό σχολείο. Πλην όμως ο Δήμος έχει ξεκινήσει αυτή τη μελέτη, οπότε βλέπω ότι δεν υπάρχει συνένεση. Από εκεί και πέρα ήρθε ο κύριος Πατερημός, ο οποίος μου ζήτησε το θέμα της αίθουσας του Καλωτά. Εμείς είμαστε στη διαδικασία με το Πανεπιστήμιο, με τον κύριο Μιχαηλίδη για αγροτική ανάπτυξη και τα λοιπά, όπως γνωρίζετε. Από εκεί και πέρα ζήτησε λοιπόν ο κύριος Πατερημός στην αίθουσα. Γιατί? Για να στεγάσει το ειδικό σχολείο έως ότου γίνονται οι εργασίες. Και επίσης το ζήτησε για την πινακοθήκη, επειδή θέλει να γίνουν κάποιες εργασίες στην πινακοθήκη εδώ δίπλα. Και ζήτησε ένα μέρος της αίθουσας αυτής. Από εκεί και πέρα λοιπόν μπαίνουμε εμείς στο θέμα του ειδικού σχολείου, με την έννοια ότι ή θα πρέπει να τους δώσουμε για 2, 3, 4 χρόνια ένα μέρος της αίθουσας του Καλουτά, ούτως ώστε να μπορούν να στεγαστούν μέχρι ότου γίνουν οι εργασίες είτε στο ειδικό σχολείο είτε στην αίθουσα. Που να πω για την αίθουσα, την πινακοθήκη, είμαστε και εμείς στην συνδιοργάνωση αυτή. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν είμαι εγώ ο υπεύθυνος ο οποίος θα πω τι θα γίνει. Θα πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να αναλάβει την ευθύνη να δώσει ή να μην δώσει στο Δήμο αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να στεγαστούν στην μεγάλη αίθουσα του Καλουτά. Άλλο δύο χώρους ανατρέπει το σχεδιασμό σας. Αντιλαμβάνεστε ότι όσον αφορά τουλάχιστον για το Πανεπιστήμιο, είναι λογικό ότι ανατρέπεται και για το θέμα του κ. Μιχαλίδη και για το Πανεπιστήμιο. Αυτό βέβαια, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, θα το αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο.